Βεβαίως και δεν είναι αποσπασματικά τα μέτρα της κυβέρνησης και στα ζητήματα της παιδείας. Ουσιαστικά η κυβέρνηση χτίζει πάνω σε αυτό που αφήσαν οι προηγούμενοι και κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή διαμορφώνεται στην εκπαίδευση, στην παιδεία, ένα σύστημα το οποίο αυξάνει ακόμη περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Γιατί αυτό ακριβώς απαιτεί η αγορά. Αυτό ακριβώς απαιτούν οι ανάγκες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Γιατί κατά τη γνώμη της αγοράς, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γενική μόρφωση πρέπει να μπει στην κρυσάρα της αντιδραστικής και επικίνδυνης λογικής του κόστους-οφέλους. Υπάρχει ανάγκη να έχει πλήρη γενική μόρφωση ένας ο οποίος θα πάει στην καθαριότητα του Δήμου. Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη να έχει πλήρη γενική μόρφωση κάποιος ο οποίος θα γίνει τεχνίτης για 6 μήνες. Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα τα μέτρα οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Διαμορφώνεται δηλαδή με κάθε τρόπο παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και το σημερινό σας νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Για να μπορούν να δημιουργούνται, δηλαδή να αναπαράγεται μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα εργαζόμενοι οι οποίοι θα είναι αναλώσιμοι, θα είναι ανακυκλώσιμοι, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς δικαιώματα και διεκδικήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαμορφώνεται όλο αυτό το οποίο ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίος επιστημονικός χώρος. Τι σημαίνει δηλαδή? Σημαίνει ο καθένας σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης θα κυνηγάει πιστωτικές μονάδες, θα κυνηγάει δεξιότητες. Διασπάται τα ενιαία αντικείμενα της επιστήμης, δημιουργείται σχολές, τμήματα, παρασχολές, παρατμήματα χωρίς κανένα απολύτως επιστημονικό αντικείμενο. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επί της ουσίας δηλαδή για να κάνετε τι? Να επιτύχετε, να υποβαθμίσετε την αξία των πτυχίων, την αξία των διπλωμάτων. Και υποβαθμίζεται η αξία του πτυχίου και των διπλωμάτων ακριβώς γιατί τα αποσυνδέεται και το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Τα πτυχία από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Για να διαμορφώσετε συστήματα αλλεπάλληλων εξετάσεων, μερικές φορές και πολύ ακριβών, για να μπορεί ένας πτυχιούχος να αποκτά επαγγελματικό δικαίωμα. Να μπαίνει στην κρυσάρα των αλλεπάλληλων εξετάσεων. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Έτσι, επί της ουσίας, τι διαμορφώνεται? Εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν τη γενική μόρφωση, επιστήμονες οι οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου και άρα δυνατότητα κριτικής προσέγγισης της επιστήμης. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννιέται η νέα γνώση που είναι μια επαναστατική διαδικασία. Και αυτό ακριβώς θέλετε να το περιορίσετε στο κλαμπ των εκλεκτών του συστήματος. Αξιοποιεί η κυβέρνηση την πανδημία στα σχολεία, ουσιαστικά για να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία της αύξησης των ταξικών φραγμών στη μόρφωση. Η εξαποστάσεις, για παράδειγμα, εκπαίδευση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συκοφαντήσατε, κατηγορήσατε, κάνετε πέρα από το χέρι της μέχρι και εισαγγελής επιστρατεύσετε για να χτυπήσετε τις κινητοποιήσεις των μαθητών, οι οποίοι τη διεκδικούσαν να λειτουργήσουν στα σχολεία υπό συνθήκες και καθεστώς ασφάλειας, με λιγότερους μαθητές ανατάξει, με περισσότερους καθηγητές, με πλήρη μέσα ατομικής προστασίας, για να φτάσουμε στο σημείο εσείς ως κυβέρνηση και όχι πανδημία να κλείσετε τα σχολεία. Και εσείς ως κυβέρνηση σήμερα να μην έχετε πάρει ούτε ένα μέτρο για να ξανανοίξουν τα σχολεία. Θα περιμένετε πώς θα πάει η πανδημία. Έτσι, τίποτα άλλο. Έτσι απλά. Κανένα απολύτως μέτρο. Γιατί? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από την τηλεκπαίδευση αυξάνεται ακόμη περισσότερο δυσκολία πρόσβασης των μαθητών των λαϊκών στρωμάτων στην εκπαίδευση. Ήδη σήμερα βγήκε, όχι ένας οποιοδήποτε σύλλογος, ο σύλλογος Ρόζα Ιμβριώτη, που αφορά το Βύρωνα, την Κεσαριανή και το Παγκράτη, το κέντρο της Αθήνας. Και λέει με επίσημα στοιχεία ο σύλλογος αυτός εκπαιδευτικών ότι ο ένας στους 5 μαθητές δεν έχει πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάμε για μια απομακρυσμένη περιοχή. Δεν μιλάμε για τα παραδείγματα που έχουν αναδειχθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην επαρχία της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο χειρότερο είναι η κατάσταση. Πόσο χειρότερο είναι όταν υπάρχουν 7 νομά σε ένα δωμά. Που πρέπει και μάθημα να κάνουν και τηλεργασία να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και αν αυτό δεν αποτελεί τον ορισμό των ταξικών διακρίσεων. Χωρίς μέσα, χωρίς σύνδεση στο δίκτυο, με συνδέσεις στο δίκτυο που πέφτουν και με όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Άρα λοιπόν η ισότιμη πρόσβαση στην εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί το πιο σύνθετο, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και έρχεστε αυτή τη στιγμή να φέρετε τι, να επιφέρετε αλλαγές λέει, στην πρόσβαση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μα αν είναι δυνατόν αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν. Η αγωνία των μαθητών αυτή είναι. Πώς θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τι δημιουργείται. Δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Ακόμη μεγαλύτερο καθεστώς ανασφάλειας. Αγωνίας και αβεβαιότητας για τους μαθητές. Τους τσακίζετε ψυχολογικά. Για να επιτύχετε τι λέτε μέσα από αυτό την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Μα καλά μας δουλεύετε τώρα. Αυτό φταίνει για τα πανεπιστήμια. Αυτό φταίνει για τα πανεπιστήμια που είναι σε αυτή την κατάσταση, που δεν έχουν ανοίξει καθόλου για ένα χρόνο. Τα οποία έχουν τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό σε καθηγητές. Πανεπιστήμιο Πάτρας. Οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί υπάρχει έλλειψη σε καθηγητές, σε ειδικό ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό. Τεράστιες ελλείψεις. Σε υποδομές τεράστιες ελλείψεις. Το ξέρετε πολύ καλά. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας η Αρχιτεκτονική Σχολή 50 χρόνια τώρα λειτουργεί σε κοντέινερ. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της είναι σε κοντέινερ η Αρχιτεκτονική Σχολή στην Πάτρα. Όταν ξέρετε πολύ καλά ότι οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στη φοιτητική μέριμνα, φοιτητική αιστεία πατρών, εδώ και 13 χρόνια το 40% των κτηρίων δεν λειτουργεί λόγω του σεισμού. Γιατί είναι το κτίριο επικίνδυνο. Ποια μέτρα πήρατε εσείς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτά τα προβλήματα. Κανένα απολύτως. Γιατί αυτά δεν σας αφορούν. Εσείς άλλους στόχους έχετε και άλλους σκοπούς θέλετε να προωθήσετε. Και επί της ουσίας, αντί να προσλάβετε λοιπόν καθηγητές, τι κάνετε, προσλαμβάνετε αστυνομικούς. Για να επιβάλλουν τον νόμο και εντάξει τα σχολεία. Είστε βαθύτατα γελασμένοι. Να το ξέρετε πολύ καλά και το γνωρίζετε. Ότι σπέρνετε ανέμους και θα θεωρήσετε θύελλες. Με αυτά τα οποία κάνετε. Με αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνετε. Και για να μπω λίγο και σε μερικά ακόμη ζητήματα. Αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός ότι για την ανεργία, λέει, στην Ελλάδα φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ το είπατε. Είπατε ότι έχει ευθύνη το εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι διαρθρωμένο. Άλλος υπουργός, ο Υπουργός Εργασίας, λέει παράδειγμα για την ανεργία στην Ελλάδα, αυτό το εκατότατος μισθός που είναι πολύ ψηλός. Κοιτάξτε, για να συνεννοηθούμε, για την ανεργία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, φταίει ο καπιταλισμός. Είναι πάγιο φαινόμενο, είναι παιδί του καπιταλισμού η ανεργία. Εφεδρικό στρατό εργασίας το ονόμασε ο Μάρξ. Αυτός φταίει λοιπόν για την ανεργία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνει τις συνθήκες συμπίεσης των δικαιωμάτων εργαζομένων. Όσο περισσότερη ανεργία είναι, τόσο συμπιέζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων, ο μισθός του εργαζόμενου, ο εργασιακός τους χρόνος, τον κίνδυνο ότι μπορεί να είσαι και εσύ άνεργος και να σου πάρει άλλο στη θέση. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν φταίει το πώς είναι διαρθρωμένη η επαγγελματική εκπαίδευση για τα ζητήματα αυτά. Αλλά και όποιος σχεδιασμός κάνει για την επαγγελματική εκπαίδευση, είναι σίγουρο ότι θα μείνει στον αέρα. Είναι με πύληνα ποδάρια. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει όποιος σχεδιασμός σε αυτό που είναι ο πυρήνας του καπιταλιστικού συστήματος, η αναρχία στην παραγωγή. Το πόσο γρήγορα ένας επιχειρηματίας πηδάει από κλάδο σε κλάδο, από τομέα σε τομέα και από χώρα σε χώρα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζεται βρίσκονται στον αέρα. Είναι, έχουν ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό ακριβώς θέλετε και αναλώσιμους εργαζόμενους, που στο διάρκεια του εργασιακού τους βίου να αλλάζουν διαφορετικά επαγγέλματα, 10 για 15 διαφορετικά επαγγέλματα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν και τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και από αυτή την άποψη, αυτή ακριβώς η αναρχία στην παραγωγή διαμορφώνει και τις συνθήκες αναρχίας στην αγορά εργασίας. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που συντρίβει τα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ονομάζεται εσείς υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης, πώς θα είναι, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα? Αυτό είναι αναβάθμιση. 2 λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση που δεν θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Σημαίνει αναβάθμιση το γεγονός ότι θα είναι χωρίς εργασιακά δικαιώματα σε μια εργασιακή ζούγκλα η οποία έχει διαμορφωθεί. Χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, αναβάθμιση είναι αυτό. Χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, όχι. Καμία απολύτως αναβάθμιση. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θέλετε να διαμορφώσετε και διαμορφώνετε ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, και αυτό επιβεβαιώνεται από τη μαθητεία και από την πρακτική. Μαθητεία και πρακτική, οι οποία αποτελούν με έμεσο τρόπο επιδότηση στους επιχειρηματίες. Γιατί υποκαθιστούν τους εργαζόμενους. Και ούτε μαθητεία κάνουν ούτε πρακτική. Είναι εργαζόμενοι καραμπινάτοι. Και στον τουρισμό είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα αυτά. Και βέβαια, σε αναβάθμιση καμία δεν μπορεί να υπάρξει της ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης χωρίς εργαστήρια, χωρίς εκπαιδευτικούς με σταθερή εργασία και δικαιώματα. Ή μήπως θεωρείτε ότι είναι αναβάθμιση το δωράκι που κάνετε στους εμπόρους της γνώσης, ότι μέσα από τα ΕΚ θα μπορούν να έχουν και πρόσβαση στα πανεπιστήμια οι απόφοιτοι τους? Επί της ουσίας πελατεία στέλνετε στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Από αυτή την άποψη, απέναντι σε όλα αυτά, είναι συγκεκριμένη η πρόταση του ΚΚΕ για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, για το πώς πρέπει να διαρθρωθεί η εκπαίδευση. Και από αυτή την άποψη μιλάμε για ενιαία δημόσια μεταλυκιακή επαγγελματική εκπαίδευση, που βεβαίως εντάσσει σε μια άλλη προοπτική, σε ένα άλλο όραμα για την κοινωνία, όπου ο ψαράς θα μπορεί να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να ψαρεύει, που έλεγε και ο γέρος, δηλαδή ο Κάρολος Μάρξ. Ευχαριστώ πολύ.